Στο αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο του Ισαΐα. Είναι σελίδα 622, δεύτερο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Σελίδα 622, κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Βεβαίως, σύ εγκατέλειπες τον λαό σου των οίκων Ιακώβ, διότι ενεπλίστησαν της Ανατολής. Και έγιναν μάντης ως οι Φιλιστέοι και συνεινώθησαν με το των τέκνων των αλλοφύλων. Και η γη αυτών ενεπλίστη αργυρίου και χρυσίου και δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτών. Ενεπλίστη η γη αυτών και ύπων και δεν είναι τέλος των αμαξών αυτών. Και η γη αυτών ενεπλίστη από ειδόλων. Ελάτρευσαν το ποίημα των χειρών αυτών, εκείνο το οποίον οι δάκτυλοι αυτών έκαμον και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος σε ταπεινώθη και δεν θέλει συγχωρήσει αυτούς. Εισέλθε εις τον βράχον και κρύφθητη εις το χώμα για τον φόβον του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού. Η υπερήφανη οφθαλμή του ανθρώπου θέλουσι ταπεινωθεί και η έπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Μόνος δε ο Κύριος θέλει ψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Διότι η μέρα Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανον και επί πάντα υψωμένων και θέλει ταπεινωθεί. Και η πάσα του σκέρδου, τα σκέρδρους του Λιβάνου τα υψηλά και επιρμένας και επί πάσα τα σδρής της Βασάν και επί πάντα τα υψηλά όρη και επί πάντα τα υψωμένα βουνά και επί πάντα πύργων υψηλών και επί πάντα τείχος περί πεθραγμένων. Και επί πάντα τα πλοία της Θαρσής και επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει και η έπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει ψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Και τα είδωλα θέλουν συν ολοκλήρως καταστραφεί. Και αυτοί θέλουν συνεισέλθει στα σπήλαια των βράχων και στα στρύπα της γης δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γη. Εν εκείνη τη μέρα θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας και εις τας νυχτερίδας τα χρυσά, τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα τα οποία έκαμεν εις αυτόν δια να προσκυνεί, δια να εισέλθωσι εις τα σχισμάς των βράχων και εις τα σπήλαια των πετρών δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γη. Παρετήθητε από ανθρώπου του οποίου η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού, διότι εις τι είναι άξιος λόγου. Διότι δου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει αφαιρέσει από τη Ιερουσαλήμ και από τη Ιούδα υποστήριγμα και βοήθειαν. Άπαν το υποστήριγμα του άρτου και άπαν το υποστήριγμα του ύδατος, ισχυρών και πολεμιστήν, κριτήν και προφήτην, και συνετών και πρεσβύτερων, πεντικόνταρχων και έντιμων και σύμβουλων και σοφό τεχνίτην και συνετών γοητευτήν. Και θέλω δώσει πεδάρια άρχοντας αυτών και νήπια θέλουσι εξουσιάζει επ' αυτών. Και ο λαός θέλει καταδυναστεύεστε άνθρωπος υπό ανθρώπου και έκαστος υπό το πλησίον αυτού. Το πεδίον θέλει αλαζονεύεστε προς τον γέροντα και ο ποταμός προς τον έντιμον. Εάν της πιάσει των αδελφών αυτού από του οίκου του πατρός αυτού λέγον ημάτιον έχεις γενού αρχηγός ημών και ο αφανισμός σου το σας είναι υπό την χείραν σου, εν εκείνη τη μέρα θέλει ομός λέγον δε θέλω γίνει θεραπευθείς διότι εν τη οικία μου δεν είναι ούτε άρτος ούτε ημάτιον μη με κάμετε αρχηγών του λαού. Διότι φανίστη Ιερουσαλήμ και έπεσε ο Ιούδας, επειδή η γλώσσα αυτών και τα έργα αυτών είναι εναντία εις τον Κύριον, για να παρεξήνωση τους οφθαλμούς της δόξης αυτού. Η όψη του προσώπου αυτών μαρτυρεί εναντίον αυτών, και κηρύττουσι την αμαρτία αυτών ως τα Σόδωμα, δεν κρύπτουσιν αυτήν. Ουέ εις την ψυχήν αυτών, διότι ανταπέδωκαν εις αυτούς κακά. Είπατε προς τον δίκαιον ότι καλόν θέλει είστε εις αυτόν διότι θέλει φάγει των καρπών των έργων αυτού. Ουέ εις τον άνομον, κακόν θέλει είστε εις αυτόν διότι η ανταπόδοση των χειρών αυτού θέλει γίνει εις αυτόν. Το λαόν μου πεδάρια καταδυναστεύουν συν αυτόν και οι γυναίκες εξουσιάζουν συν επ' αυτού. Λαέ μου, η οδηγή σου σε κάμνουσι να πλανάσαι και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου. Αμήν. Δια Πνεύματος Αγίου ο Ισαΐας προφητεύει για τις έσχατες ημέρες λέγοντας «Εν τες έσχατες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει υψωθεί και στηριχθεί υπεράνω πάντων των βουνών
Και πάντα τα έθνη και πολλοί λαοί θα υπάγουν και θα λέγουσι έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού. Είναι μια προφητεία των εσχάτων ημερών. Είναι μια προφητεία του μέλλοντος. Όμως εκείνο που βλέπει σήμερα ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, ο Ισαΐας ο προφήτης, είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία βλέπει το Πνεύμα το Άγιο για το αύριο. Άλλο το σήμερα και άλλο το αύριο. Και πολλές φορές, αγαπημένα μου αδέλφια, το σήμερα είναι δύσκολο. Το σήμερα είναι προβληματικό. Όμως, για τον άνθρωπο του Θεού, για τον άνθρωπο που ελπίζει στο Θεό, για τον άνθρωπο που η εμπιστοσύνη του είναι ο Κύριος, για τον άνθρωπο αυτόν, το αύριο πάντοτε είναι τελείως διαφορετικό από το σήμερα. Εάν το σήμερα είναι δύσκολο, το αύριο θα είναι εύκολο. Αν το σήμερα είναι εύκολο, το αύριο θα είναι μεγάλη ευλογία. Η πορεία του χριστιανού δεν είναι καθοδική. Δεν πηγαίνει από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Μπορεί να έχει διακυμάνσεις και πτώσεις ο άνθρωπος και δοκιμασίες ο άνθρωπος, αλλά η πορεία του εν γέννη είναι ανωδική μέχρι που θα έρθει η μέρα εκείνη που θα ακουστεί η σάλπιγγα για να πάμε στον ουρανό. Και για την αλήθεια των πραγμάτων και για την αλήθεια του Λόγου του Θεού, καλό είναι πολλές φορές να στρέφουμε το βλέμμα μας πίσω στο λάκκο από τον οποίο ανορίχθημεν, λέει ο Λόγος του Θεού. Γύρνα πίσω να δεις από πού σε έβγαλα και κοίταξε πού σε έφερα. Αλλά λέει και κάτι ακόμη περισσότερο. Κοίταξε που βρίσκεσαι και διάβασε το Λόγο του Θεού για να δεις πού θα σε πάω. Αλληλούια. Είναι μια ωραία ευλογημένη πορεία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία βέβαια ότι για να μπεις μέσα σε αυτή την πορεία θα περάσεις από μια πύλη στενή. Και είναι βέβαιον ακόμη, γιατί είναι γραμμένο, ότι στην πορεία σου αυτή θα περπατάς μια οδόν τεθλιμένη. Όμως είναι ακόμη περισσότερο βέβαιον ότι αυτή η τεθλιμένη οδός θα σε φέρει στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι βέβαιον. Ο Θεός λοιπόν, βλέποντας, σκύβοντας κάτω και βλέποντας το λαό Ισραήλ και τον Ισαΐα, προφητεύει και λέγει: «Βεβαίως, σύ Κύριε Θεέ μου, εγκατέλειπες τον οίκον Ιακώβ». Κι όμως ο Κύριος λέει: «Δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω, πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνος». Και μία βασική υπόσχεση του Θεού είναι ότι εγώ θα είμαι μαζί σου όπου και αν πας. Και ιδιαίτερη υπόσχεση του Θεού: «Εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω, αυξάνων θα σε αυξήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω και το σπέρμα σου θα γίνει στα τάστρα του ουρανού». Όμως αδελφοί αγαπητοί, η διαπίστωση σήμερα του Πνεύματος του Αγίου, τότε του Πνεύματος του Αγίου ενώπιον του Ισαΐα, είναι ότι «Συ Κύριε εγκατέλειπες στην Ιερουσαλήμ». Αλλά αυτή η εγκατάλειψη έχει πρώτον αιτία, δεύτερον έχει χρόνο, έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο ανεφετίας, και θα τη δούμε την αιτία, πιστεύω, με τη χάρη του Χριστού διεξοδικά, για παραδειγματισμό, για διδασκαλία. Πρώτον λοιπόν είπαμε ότι έχει αιτία, και δεύτερον έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν σε εγκαταλείπει ο Θεός οριστικά. Σε εγκαταλείπει για να γνωρίσεις τι σημαίνει να μην έχεις το Θεό βοήθεια, να μην είναι υπερασπιστής σου ο Κύριος, να μην είναι σωτήρας σου ο Θεός, να έλθεις σε Αυτόν βλέποντας την κατάντια σου όπως ο άσωτος Υιός, και όταν έλθεις σε Αυτόν να επιστρέψεις τον Κύριο και τα έσχατα να γίνουν πιο ευλογημένα από τα πρώτα. Και τα χρόνια που έφαγε ο βρούχος
η κάμπη και η ερισίδη, είναι έτοιμος ο Θεός στον άνθρωπο που επιστρέφει, έστω και αν έχει εγκαταληφθεί προσώρας από τον Θεό. Στον άνθρωπο που επιστρέφει είναι έτοιμος ο Θεός τα χρόνια που έφαγε ο βρούχος, η κάμπη και η ερισίδη, να του τα αναπληρώσει και να έρθει η ευλογία του Θεού τόσο μεγάλη, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ η αποστασία. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αδερφοί. Και αυτή είναι και η ελπίδα μας. Γιατί δεν θα έλεγα ότι όλοι μπορούμε να αποστατήσουμε, αλλά θα έλεγα ότι όλοι πέφτουμε. Πέφτουμε, κάνουμε λάθη. Με το πέρασμα του χρόνου και με τη βοήθεια του Θεού λιγότερα και λιγότερα, αλλά μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι εις πολλά πτέωμενα πάντες. Και η πρόταση του Κυρίου μας πάντοτε είναι αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε, γιατί η ψυχή σας πάντοτε βρίσκεται εν κινδύνο στη ζωή αυτή. Δεν είναι ησυχάσατε, μη μεριμνάτε. Παρόλο που τα λόγια αυτά υπάρχουν στο Ευαγγέλιο, ησυχάσατε, και το νόημα είναι μην τρομάζεις, μη δηλιάς, μη φοβάσαι, εμπιστέψου το Θεό, αλλά όχι ησύχασε και μη λογαριάζεις το Θεό. Ησύχασε και εμπιστέψου το Θεό. Και μη μεριμνάτε, δεν είναι μη μεριμνάτε για τον αγιασμό σας, αντιθέτως μάλιστα λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Μεριμνάτε να έχετε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και αγιασμό, γιατί χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά μη μεριμνάτε για τις μέριμνες του κόσμου τούτου, αλλά ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Θεός θα σας τα προσθέτει, γιατί ξέρει τις ανάγκες σας. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό που ο Θεός μας φανερώνει μέσα από το Λόγο του σήμερα, για τους λόγους για τους οποίους είναι δυνατόν ο Θεός να εγκαταλείψει τον άνθρωπο, ώστε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, αγρυπνοί και προσευχόμενοι. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Τι να προσέχουμε? Μην πέσετε σε πειρασμό και χάσετε τον προσανατολισμό σας και βρεθείτε σε δρόμους δύσβατους, κακοτράχαλους, έξω από το μονοπάτι του Κυρίου, από την οδόν του Κυρίου, έξω από το φως του Θεού. Εγκατέλειπε στο λεγόν διότι ενεπλίστησαν της Ανατολής. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η Ανατολή έχει πολύ γοητεία στους ανθρώπους. Και όταν λέω Ανατολή, τι εννοώ Ανατολή? Υπάρχουν σοφίες, φιλοσοφίες, παραψυχολογίες, ψυχολογίες, μεταφυσικές, και όλα αυτά έρχονται κατά περίεργο τρόπο από την Ανατολή. Διδασκαλίες δαιμονίων. Και βλέπετε ανθρώπους να φεύγουν, να πάνε να ζητήσουν την αλήθεια, να εξητήσουν την αλήθεια στους γκουρούς, στους διδασκάλους. Είναι περίεργο αυτό. Και αναφέρεται στη Γραφή τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω. Και ισχύει και πάντοτε θα ισχύει. Ενεπλίστησαν της Ανατολής και έγιναν μάτις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Έψαξαν τον πνευματικό κόσμο, όχι όμως δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίων, αλλά τον πνευματικό κόσμο μέσα από άλλα πνεύματα και μέσα από τη δύναμη άλλων ή άλλου ονόματος. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί αγαπητοί, στα πνευματικά να είμαστε προσεκτικοί. Πολύ σημαντικό. Λίγο στα πνευματικά να ξεφύγεις από την αλήθεια, μπερδεύτηκες, χάθηκες, έμπλεξες. Τα πνευματικά μπορούν να σου δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα, εάν δεν είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και όταν λέω προβλήματα, εννοώ από απλά ως πάρα πολύ σοβαρά. Το απλό πρόβλημα είναι ένας χριστιανός να μπερδευτεί και να μπερδέψει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου με την καρδιά του, να νομίσει ότι μιλάει ο Θεός, να περιμένει να γίνουν αυτά τα οποία νομίζει ότι του είπε ο Θεός, να μην γίνονται, να σκανδαλιστεί, να μπερδευτεί και να βρει άνοιγμα ο διάβολος να φέρει τις δικές του απόψεις. Αυτά είναι τα απλά που μπορούν να συμβούν σε κάθε έναν χριστιανό που βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο
ή επισέρχεται μέσα στην Εκκλησία επιπολέως και όχι με τη διδασκαλία της αληθείας. Αλλά είναι και τα πολύ σοβαρά. Ένας νέος λέει ζήταγε την αλήθεια. Γκουρού λέει, γιόγκα, πολεμικές ανατολίτικες τέχνες. Και ήθελε ακόμη περισσότερο και προχώρησε. Και προχώρησε. Και έφτασε στους νίτζα. Δεν τα ξέρω αυτά, τα άκουσα. Και προχώρησε για να γνωρίσει τις μυστικές δυνάμεις. Και σήμερα είναι κατηλημένος από τον σατανά. Την πάτησε. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Μπήκε σε πνευματικό δρόμο που δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να προχωρήσει μακριά από το Λόγο του Θεού. Πιο καλός είναι ο απλός φυσικός άνθρωπος παρά αυτός που εξητάει τα πνευματικά έξω από το Ευαγγέλιο. Και έγιναν μάντις, λέει ο Λόγος του Θεού. Τι σημαίνει μάντις, τι σημαίνει μαντεύω? Μιλάω διαπνεύματος, αλλά όχι Αγίου, πονηρού. Γιατί όλοι αυτοί οι μάγοι, οι επαειδοί, οι χαρτορίχτρες, θυμάμαι εκεί στο Αίγιο που ήμουνα, υπήρχε μία μάγισσα που όλοι τη θαύμαζαν. Εκπληκτική λέει, όλα στα λέει. Και είχε έρθει και ένας που είχε έρθει στην εκκλησία και τόσο πολύ γοητεύτηκε από αυτή τη φήμη που πήγε να τη συναντήσει και τη συνάντησε. Δεν του βγήκε όμως το καλό. Πολύ ταλαιπωρήθηκε, έφυγε από την εκκλησία και φύγε και από τη ζωή και δεν ξέρω πού είναι. Ήρθε να μετανόησε. Τα πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί, η Γραφή λέει πνευματικώς ανακρίνονται, αλλά πάντοτε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και για να δείξει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του την αδυναμία του ανθρώπου στην πνευματική ζωή, όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει τη διάκριση. Πρώτον, μέσα στην Εκκλησία λέγοντες δύο ή τρεις να προφητεύετε, οι άλλοι να διακρίνετε. Τι να διακρίνετε? Να διακρίνετε εάν η προφητεία είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι σύμφωνα με τους νόμους που ο Θεός έχει θέσει στο Λόγο Του. Και δεν έχει ξεφύγει και δεν λέει πράγματα τα οποία είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Γιατί τότε η προφητεία αυτή, επειδή δεν είναι αληθινή, όχι μόνο δεν οικοδομεί, αλλά δημιουργεί και πρόβλημα. Επίσης η προφητεία μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού να γίνεται ευσχημόνος και κατά τάξη. Να οικοδομεί και όχι να γκρεμίζει, να παρηγορεί και όχι να καταθλίβει, να διορθώνει και όχι να χαλάει. Και ακόμη, αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει και πιο σοβαρά πράγματα. Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά εξετάζετε τα πνεύματα τα οποία μιλάνε. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μετασχηματιστεί και ως άγγελος φωτός. Μην εντυπωσιάζεσαι, όχι μες στην εκκλησία, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και αποκαλύπτει τον εαυτό του προφήτη ή πνευματικό άνθρωπο. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει, είχε έρθει ένας άνθρωπος και είχαμε πάει εκεί στο Διόνυσο και μας έλεγε ότι είναι προφήτης και είχε παρασύρει ανθρώπους. Καινούριος ήμουνα, εγώ δεν ήξερα, ημερών ήμουνα, αλλά διαπίστωσα ότι έλεγε πράγματα τελείως έξω από το Ευαγγέλιο. Εγώ δεν ήξερα βέβαια πολύ το Λόγο του Θεού, αλλά θυμάμαι που το είχα πει τότε μέσα από το Λόγο του Θεού και μου λέει μην πιστεύεις, μου λέει, ο Λόγο του Θεού είναι για τους απλούς, είναι για αυτούς που δεν ξέρουν. Αυτό όταν τ' άκουσα είπα εδώ τα πράγματα χαλάνε. Μου λέει για να στο αποδείξω ότι το Ευαγγέλιο είναι για τους απλοϊκούς ανθρώπους και δεν είναι για τους σοφούς, και εσύ έχεις τη δυνατότητα να γίνεις σοφός άνθρωπος, μπά του λέω, για να στο αποδείξω το φίδι μιλάει που μίλησε στην Εύα και είπε φάει, βλέπεις είναι ψέματα. Και του είχα πει τότε, θυμάμαι, ο Θεός με είχε φωτίσει, το φίδι μιλάει
μόνο αν ο διάβολος μπει μέσα του. Έχεις δει άνθρωπο να μιλάει και να μιλάει ο Σατανάς μαζί του? Εγώ όμως έχω δει άνθρωπο να μιλάει και να μιλάει ο Κύριος με το στόμα του. Αλληλούια. Βέβαια δεν έκανα τον έξυπνο, αλλά έφυγα τριχάλα. Δεν ήθελα να μπλέξω με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά όμως υπήρξαν άνθρωποι που είχαν εντυπωσιαστεί και πηγαίνανε στο σπίτι του και τους μίλαγε. Και να σας πω και την αλήθεια, αδερφοί, και ένας αδερφός με την οικογένειά του παρασύρθηκε. Και πολύ έκλαψα, βέβαια, μετενόησε και επέστρεψε, κατάλαβε και έφυγε. Άλλοι όμως καταστραφήκανε. Στα πνευματικά λοιπόν δεν είναι να παίζουμε, ούτε επιπολέως να τα χρησιμοποιούμε. Προφητεία είναι ένα πολύ ωραίο χάρισμα για την οικοδομή της Εκκλησίας. Αλλά εάν η προφητεία δεν γίνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου, μπορεί να χαλάσει η Εκκλησία, να τη διαλύσει. Και ιδίως αν ο άνθρωπος δεν είναι έμπειρος. Ο άνθρωπος, ο πρεσβύτερος, η πρεσβύτερη, ο ποιμένας, μα μια φορά ήτανε μια καινούργια εκκλησία που δημιουργήθηκε και υπήρξαν δύο γυναίκες που προφητεύανε. Τη διαλύσανε την εκκλησία. Φτάσανε να λένε: μην αντιαβάζετε τη γραφή, εγώ θα σας μιλάω. Η εκκλησία δεν διοικείται, ούτε οδηγείται από τους προφήτες και την προφητεία. Η εκκλησία διοικείται και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Έχει διαφορά αυτό που σας λέω. Άλλο από τους προφήτες και άλλο από το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, ο Θεός να μας φυλάει να μην ξεπεράσουμε τα όρια της κριτικής, γιατί είναι γραμμένο προφητεία μη εξουθενείται. Που σημαίνει δεν σου δίνει το δικαίωμα να εξουθενήσεις προφητεία, ο Λόγος του Θεού. Αλλά τι να κάνεις, να περιμένεις να δεις ότι βγήκε και να δοξάσεις το Θεό. Ή να περιμένεις και να δεις ότι δεν ήταν από το Θεό και να πεις εκ της υπερηφανίας της καρδίας ελάλησε ο προφήτης. Υπάρχει όμως και ένα άλλο εδάφιο που πρέπει επίσης να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Μπορεί κάποιος, λέει, προφήτης ή ενυπνιαζόμενος εν ύπνιο να σου πει Λόγο Θεού και να γίνει. Και μετά να σου πει πάμε έξω από το Ευαγγέλιο. Μην τον ακολουθήσεις επειδή προφήτευσε εν αληθεία. Ο Θεός το επιτρέπει για να δοκιμάσει τη δική σου την καρδιά ότι μένεις στερεός στο Λόγο και όχι στον άνθρωπο ή στην προφητεία. Στο Λόγο θα μείνουμε στερεοί, αδελφοί. Ο Λόγος είναι αυτός που στερεώνει τα σφυρά μας, τα πόδια μας, την πίστη μας, την Εκκλησία, το έργο του Θεού. Τα χαρίσματα είναι για την οικοδομή, είναι για τη διόρθωση, είναι για την αύξηση, είναι για την παρηγοριά και να σας πω και κάτι, και δεν είναι και για τον έλεγχο. Έχει ο τρόπος ο Θεός να ελέγξει τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να του βγάλει την αμαρτία ενώπιον όλων των ανθρώπων. Έχει τρόπους ο Θεός. Τα πνευματικά λοιπόν θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μέσα στην Εκκλησία, αλλά πολύ μεγαλύτερη προσοχή και έξω από την Εκκλησία. Όταν ακούμε ανθρώπους να μιλάνε για τέτοια πράγματα, να τους συμβουλεύουμε ταχαίως να τα εγκαταλείψουν και να φύγουν για να γλιτώσουν. Γιατί έχουν μπει σε παγίδα του διαβόλου. Εγκατέλειψε λοιπόν ο Θεός την Ιερουσαλήμ επειδή οι άνθρωποι ενεπλίστησαν Ανατολής και έγιναν μάντης και συνεινώθησαν μετά των αλλοφύλων. Όταν μπερδευθείς τα πνευματικά, συνειδητά, ασυνείδητα, κατά λάθος, για οποιοδήποτε λόγο ή εντυπωσιασμό ή γοητεία, το επόμενο είναι η ομοζυγία. Συνεινώθησαν, προσέξτε τι λέει, μετά των αλλοφύλων. Μπερδεύεσαι και πια γίνεσαι ένα με αυτούς που δεν σου επιτρέπεται ούτε να συντρώγεις. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι η κολακία στα πνευματικά. Γι' αυτό ποτέ
ποτέ μην επιτρέψουμε στην καρδιά μας να δεχθεί να δώσει κολακία στα πνευματικά. Να πει τι ωραία που προφήτευσες, ποτέ να μην το πεις. Άλλωστε δεν προφήτευσε ο άνθρωπος. Αν προφήτευσε ωραία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ποτέ μην το πεις αυτό, μην το αφήσεις στην καρδιά σου να βγει από το στόμα σου. Δεν αξίζουν συγχαρτήρια σε κανέναν άνθρωπο για μια ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Αντιθέτως, η δόξα ανήκει στο Θεό. Ποτέ μην κολακεύσετε ούτε με αγαθοσύνη, ούτε με πονηρία μη γέννητο, αλλά ούτε με ποτέ μην κολακεύσετε κανέναν άνθρωπο, αδελφό ή αδελφή, για την προφητεία του ή για τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Και στον άνθρωπο θα κάνετε ζημιά και ο Θεός θα σταματήσει να ενεργεί. Γιατί μας το λέει στο 22 εδάφιο, διότι στι είναι άξιος λόγου ο άνθρωπος. Δεν είναι κανένας άνθρωπος άξιος λόγου. Ο μόνος που είναι άξιος λόγου και άξιος δόξης ανάμεσά μας είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Αυτός είναι. Σε αυτόν τη δόξα. Μία λοιπόν βασική αιτία που εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο είναι η κακή χρήση των πνευματικών, η κακή άποψη, η κακή πίστη του ανθρώπου στα πνευματικά εντός και εκτός της Εκκλησίας, που είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη πορεία. Και γίνεται επικίνδυνη η πορεία γιατί βλέποντας την επιθυμία αλλά και την το ζήλο για τα πνευματικά, τα λάθος του ανθρώπου, ο Θεός δεν μπορεί να συγκάμει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να παραμείνει. Δεν μπορεί να είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός απομακρυνθεί, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε ποτέ, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έχει τη δυνατότητα και να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός να μας φυλάει, το αίμα του Χριστού να ζητάμε πάντοτε, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο αν ο άνθρωπος προχωρήσει εκεί που δεν του επιτρέπεται να προχωρήσει. Και αν το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, όταν χρειάστηκε να ανέβει ο Μωυσής επάνω στο όρος να συναντήσει το Θεό, ο Θεός έβαλε όρια στο λαό, εσείς δεν θα προχωρήσετε παραπάνω. Γιατί? Γιατί θα πεθάνετε. Μας βάζει όρια ο Θεός. Δεν μπορούμε να εκβιάσουμε το Θεό. Και στον κάθε έναν άνθρωπο έχει τα δικά του όρια ο Θεός. Μήπως πάντες προφητεύεται? Λέει θέλω να ζητείτε, λέει, να μιλάτε, να λέτε ξένας γλώσσας, μάλλον δεν το να προφητεύεται. Ναι, αλλά έρχεται μετά και λέει μήπως πάντες προφητεύεται. Που σημαίνει εσείς θα ζητάτε, αλλά του Κυρίου είναι η εξουσία να δώσει ή να μην δώσει. Μπορείς εσύ να πάρεις αυτό που δεν σου έχει δώσει ο Θεός? Αν δεν είναι από το Θεό τότε χάθηκες. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ποτέ να μην ζητάμε να πάρουμε αυτά που δεν μας έχει δώσει ο Θεός. Μπορώ εγώ τώρα και να το κάνω χοντρά να το καταλάβουμε στη φυσική μας ζωή, στην ανθρώπινη. Δεν μπορώ εγώ να προσεύχομαι να μου δώσει ο Θεός τη γυναίκα του αδερφού μου. Και είναι χοντρό και αφροσύνη. Ανόητο να το κάνω αυτό. Και ταυτόχρονα αμαρτία. Δεν μπορώ να προσεύχομαι εγώ που ίσως ο Θεός με έχει κάνει διδάσκαλο να με κάνει προφήτη επειδή βλέπω στον αδελφό μου να έχει δώσει αυτό το χάρισμα ή αυτή τη διακονία. Εγώ θα προσεύχομαι να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και ο Θεός για τον καθένα μας έχει το καλύτερο. Και αν ο πατέρας για το παιδί του δίνει ό,τι έχει το καλύτερο, πόσο μάλλον ο πατέρας μας ο ουράνιος δεν θα μας δώσει στα παιδιά του ότι έχει το καλύτερο. Αλλά έλα που δεν ξέρουμε τι είναι το καλύτερο. Τι ωραία που να εμπιστευόμαστε το καλύτερο, να το πάρουμε από το Θεό κατά το δικό του θέλημα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι και η γη αυτών ενεπλήστη αργυρίου και χρυσίου και δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτών, ενεπλήστη η γη αυτών και ύπων και δεν είναι τέλος των αμαξών αυτών. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που οδηγεί το Θεό να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο είναι η φιλαργυρία, η φιλοδοξία, η ειδωλολατρία
που θα τη δούμε παρακάτω, αλλά το φέρνω, το τονίζω εδώ, φιλαργυρία, φιλοδοξία, η ματαιοδοξία, η επιθυμία να αποκτήσω μεγάλη δύναμη και εξουσία. Επλήστησαν, λέει, από ασίμι, από χρυσάφι και δεν υπάρχει τέλος των θησαυρών. Και η φιλαργυρία είναι η αιτία κάθε αμαρτίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά και ύπων. Ελπίζουν, λέει, στους ύπους. Ο ύπος δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Του δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη, μπορεί να αντιπαραταχθεί ένας υπεύς με έναν πεζό. Μπορεί. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Και άμαξες ακόμη περισσότερο. Και μέσα στη γραφή αναφέρεται πάρα πολλές φορές ότι αυτοί ελπίζουν στα άλογα και στα αμάξια τους, εμείς όμως ελπίζουμε στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Προσοχή μεγάλη. Όσοι θέλουν να γίνουν πλούσιοι θα πέσουν σε πειρασμούς πολλούς και μεγάλους και θα ταλαιπωρηθούν. Η πρόταση του Θεού ποια είναι? Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια και να αρκείσε σε αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός. Και αν αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός είναι τροφές και σκεπάσματα, να είσαι ευτυχισμένος. Και αν σου δώσει περισσότερο, και πάλι να είσαι ευτυχισμένος. Και αν σου δώσει ακόμη περισσότερο, και πάλι να είσαι ευτυχισμένος. Μη ζητάς περισσότερα από τα περισσότερα. Μη ζητάς. Μην επιθυμείς. Δεν αποκτάς μεγαλύτερη αξία σαν προσωπικότητα αν έχεις ύπους, δύναμη. Δεν αποκτάς μεγαλύτερη αξία σαν προσωπικότητα αν έχεις άμαξες, πολλές. Και το έχω δει αυτό το πράγμα. Λέει ένας, μου το έπανε κιόλας. Πήρα, λέει, είχα Volkswagen, ξεκίνησα. Μετά το Volkswagen πήρα BMW. Μετά το BMW πήρα Mercedes. Μετά το Mercedes πήρα Jaguar. Του λέω μετά, μου λέει, πήρα κι άλλη Jaguar. Άκου να δεις. Πώς το σκέφτηκες, ρε. Πώς το σκέφτηκες. Εντάξει, μετά την Jaguar, τι πάρεις Rolls Royce, ξέρω εγώ. Αλλά πήρα κι άλλη Jaguar. Καύχησης. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν δημιουργείς μεγαλύτερη, είναι, λέει, το πρεστής. Το κουστούμι που φοράω, λέει, είναι από αυτόν τον Νίκο. Λέω, αν ήταν από τον διπλανό, τι θα γινόταν, είναι θέμα πρεστής. Λέω, εγώ πηγαίνω από το διπλανό Νίκο, από το δεξιότερο λιγάκι, από αυτόν τον Νίκο. Βλέπετε, αδερφοί, και αυτό το λέω για αστεία τώρα και πραγματικά είναι αστεία, αλλά για αυτούς δεν είναι αστεία, για αυτούς που έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Και αυτή η παγίδα τι αποτέλεσμα έχει? Δεν είναι ο Θεός μαζί τους. Και αν ο Θεός δεν είναι μαζί τους, τότε τα πράγματα αρχίζουν και καταστρέφονται. Χαλάνε. Δεν πάει να έχεις και δύο Jaguar και τρεις Jaguar. Δυστυχία, φόβος. Από τη δουλειά μου έχει κάνει χάρη ο Θεός και έχω συναντήσει ανθρώπους πάρα πολύ πλούσιους και έχω συνεργαστεί μαζί τους. Σας βεβαιώνω ότι, να μην πω όλοι, περισσότεροι είναι δυστυχείς. Δυστυχείς. Από φόβο, από αγωνία και από πάθος. Ένα θα σας πω περιστατικό. Εκτός του ότι όλοι έχουν τον προσωπικό τους μάγο, αστρολόγο και όταν μου λένε ότι, και όταν μαθαίνουν ότι εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο, νομίζουν ότι είμαι μάγος και έρχονται και μου λένε τι να κάνω. Έτσι μου λένε. Άλλος μου λέει την ευχή σας. Ένας, αλήθεια σας λέω, ένας βιομήχανος μου λέει, ήταν σε δυσκολία, την ευχή σας. Λέω, το κοίταγα καλά καλά, λέω τώρα τι μου λέει. Ένας άλλος μου λέγε ότι έχω ένα κουτί που έχει μέσα κόκαλα. Λέω, Χριστός, ο Θεός δεν μας φυλάει το αυγό. Κόκαλα έχει, του λέω. Αυτά που σας λέω είναι αλήθεια, ο Κύριος ξέρει. Ναι, μου λέει. Και όταν πηγαίνω, μου λέει, στις σεβαρές δουλειές, το παίρνω, μου λέει, αυτό, το βάζω στο αυτοκίνητό μου και να δεις μια μυρουδιά που βγάζει. Λέω, βρωμάει. Όχι, μου λέει, ευωδία είναι. Λέω, κολόνια θα έχει μέσα. Αλλά δεν με πιστεύουν. Θα σας πω όμως τώρα για να δείτε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Κάποιος μας κάλεσε με τη γυναίκα μου να φάμε. Και πήγαμε σε
ένα μαγαζί και καθίσαμε εκεί, ένα ταβερνάκι φάγαμε ψάρια. Όταν έρχεται ο λογαριασμός, βάζει το χέρι της και μου λέει, τι μου αναλογεί? Και αυτός έχει δισεκατομμύρια. Του λέω, τίποτα δεν σου αναλογεί. Τίποτα δεν σου αναλογεί. Μου λέει, γιατί? Ελώ είσαι ένας και εμείς είμαστε, δόξα στο Θεό, πέντε. Είμαστε έξι, πως είμαστε, τέσσερα παιδιά και εγώ και η γυναίκα μου. Τίποτα δεν σου αναλογεί. Αλλά σκεφτότανε, αδερφοί. Γι' αυτό σας λέω, είναι δυστυχής. Και είναι δυστυχής, όχι γιατί είναι άσοφοι. Αντιθέτως, είναι έξυπνοι. Είναι ικανοί, είναι δραστήριοι, έχουν ικανότητες. Αυτός με πήρε μετά από λίγο, μου λέει, πόσα λεφτά παίρνεις στη δουλειά σου? Λέω, εφορία είσαι. Μου λέει, πόσα λεφτά παίρνεις? Πόσα, παίρνω. Μου λέει, ξέρεις πόσα βγάζω εγώ? Μου λέει, δεν ξέρω. 1 εκατομμύριο την ημέρα. Τι λες, μωρέ, του λέω. Και αυτός είναι τώρα συνταξιούχος, τα έχει εγκαταλείψει όλα. Μου λέει, τα λεφτά μου λέει, πηγαίνουν σε αυτούς που ξέρουν να τα κερδίζουν. Λέω, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πώς θα το κάνω? Δεν είναι, είναι αλήθεια. Εγώ δεν ξέρω αν κερδίζω λεφτά. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτοί με τέτοιες ικανότητες είναι δυστυχισμένοι. Και είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί τους. Και θα μπορούσαν να ήταν ο Θεός μαζί τους. Αλλά ο Θεός τους είναι το χρήμα. Είναι η δύναμη, είναι η εξουσία. Και έτσι δεν μπορούν να δεχθούν την ευλογία και τη βοήθεια του αληθινού Θεού. Γιατί έχουν βρει Θεό, αλλά όχι τον αληθινό. Αυτά όμως είναι μαθήματα για μας. Πρώτον, να προσέχουμε στα πνευματικά, είτε μέσα είτε έξω από την Εκκλησία. Δεύτερον, να προσέχουμε την καρδιά μας. Με τα πάσης φυλάξεως να φυλάτουμε την καρδιά μας. Έχω μια θεία που έχει πολλά λεφτά. Είναι γριά. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, κάποια περίοδο πόσο, ο Θεός ξέρει, πόσο δάμαζα την καρδιά μου να μην σκεφτώ την κληρονομιά. Ο Θεός θα μας φυλάει. Η καρδιά μας πρέπει να δαμάζεται και να δουλαγωγείται. Να περπατάμε ευθεία ενώπιον του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Ευθεία. Δεν θα σου προσφέρει και δεν θα κερδίσεις τίποτα στη ζωή σου με το να διπλασιάσεις το μισθό σου ή να διπλασιάσεις τα υπάρχοντά σου. Ένα να ζητάς, να διπλασιάσεις την ευλογία του Θεού. Ένα να ζητάς, να διπλασιάζεις τη δόξα του Θεού στη ζωή σου. Ένα να ζητάς, να διπλασιάζεις την καρποφορία σου. Και εκεί θα απολαμβάνεις τη χαρά, την ευτυχία, την ασφάλεια, την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού. Θα απολαμβάνεις τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει όμως και τρίτο, που σας το είπα και προηγούμενα. Και η γη αυτών, ενεπλήστη από ειδώλων, ελάτρευσαν το ποίημα των χειρών αυτών, το οποίον οι δάχτυλοι αυτών έκαμον, με αποτέλεσμα ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε, ο μεγάλος εταπεινώθη και δεν θέλει συγχωρήσει αυτούς. Το τρίτο λοιπόν που εξασφαλίζει την απομάκρυση του Θεού από τη ζωή μας είναι τα πάσης φύσεως είδωλα και ποίηματα των χειρών μας και της καρδιάς μας ακόμη. Δημιουργήματα. Και βέβαια το πρώτο χαρακτηριστικό και κύριο είδωλο είναι να μετατρέψεις τη δόξα του αυθάρτου Θεού σε ομοίεμα εικόνος. Είναι φοβερό να σου δείξει ένας άνθρωπος ένα νεαρό γαλανομάτι ξανθομάλι με μουσάκι και να σου πει ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Φοβερό! Και από την άλλη μεριά έναν γεροντάκο με μαδημένα τα μουσια και λίγα μαλλιά και να σου πει ότι είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Και να σου πει, λάτρευσέ τον τώρα. Είναι φοβερό. Είναι η τρίτη βασική αιτία που απομακρύνεται ο Θεός από τον άνθρωπο. Αλλά εκτός από το να λατρεύσεις, και η λέξη λατρεύσεις είναι μια θεωρία, μια θεωρητική άποψη. Λατρεύω, όπως λένε οι άνθρωποι, σε λατρεύω. Δεν είναι. Η έννοια της λατρείας είναι προσκολώμε.
αφιερώνομαι, εξαρτώμαι. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει «Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και μόνον Αυτόν θέλεις λατρεύσει». Μόνο στον Κύριο θα προσκοληθείς. Μόνο στον Ιησού Χριστόν θα λατρεύεις. Όμως οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανάγκη, έτσι είμαστε φτιαγμένοι, να λατρεύουμε, να προσκολόμεθα, να εξαρτώμεθα. Βεβαίως από το Θεό, το πλάστη μας και το δημιουργό μας. Άνθρωπος σημαίνει άλλωστε άνω βλέπω. Κοιτάω προς το πάνω, αναθρώσκω, δηλαδή προς τα πάνω βλέπει ο άνθρωπος. Είναι φτιαγμένος να βλέπει τον δημιουργό του, τον πλάστη του. Όταν όμως χάσει την όρασή του, τότε ή θα λατρεύει το ποίημα των χειρών του και θα είναι ένας τέλειος ειδωλολάτρης, πιστεύοντας ότι η τάδε εικόνα και το κείνο το άγαλμα είναι θαυματουργό, που είναι φοβερή, αδελφοί αγαπητοί, ψευδοδιδασκαλία, έστω και στα πρόσωπα των Αγίων. Δείχνουν ένα πρόσωπο ενός Αγίου και λέει αυτή η εικόνα είναι θαυματουργή. Μα είναι ποτέ δυνατό να το ισχυριστεί άνθρωπος αυτό? Αυτά τα κόκαλα είναι θαυματουργά. Αυτό το χαϊμαλί είναι θαυματουργό. Αυτό το κομμάτι από την παντόφλα είναι θαυματουργό. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά το ίδιο προβληματικό είναι να κάνεις είδωλο δικό σου. Είδωλο το γιο μου. Όλη μου την προσπάθεια, τη ζωή, τον αγώνα, τον επενδύω στο γιο μου. Όλη μου τη ζωή, στην κόρη μου, στη δουλειά μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα της. Και ο άνθρωπος γίνεται πια επικατάρατος, γιατί φεύγει από κοντά του η παρουσία του Θεού. Επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάμει βραχίωνα αυτού σάρκα ανθρώπινη. Επικατάρατος ο άνθρωπος. Και δεν είναι αστεία η έκφραση αυτή. Καταραμένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και στηρίζεται σε άνθρωπο. Κάνει είδωλο των ανθρώπων του. Τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Ή οποιαδήποτε κατάσταση. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να το προσέξουμε, γιατί δεν είναι για τους έξω ο Λόγος του Θεού. Οι έξω δεν έχουν την ευθύνη που έχουμε εμείς. Γιατί τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι για μας τους μέσα. Προσοχή. Προσοχή. Μην θεωρήσουμε και δημιουργήσουμε είδωλα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο περιβάλλον μας. Τίποτα. Ούτε πρόσωπο, ούτε κατάσταση, ούτε γεγονός κανένα. Αν θέλουμε να είμαστε ευλογημένοι, με ευλογία αληθινή και τέλεια, ένας θα είναι αυτός που θα λατρεύουμε, ένας θα είναι αυτός που θα ελπίζουμε, ένας θα είναι αυτός τον οποίον θα εμπιστευόμεστε πάντοτε. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ένας, αδελφοί, έναν θα δοξάζουμε, έναν θα προσκυνούμε και έναν θα επικαλούμεθα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, χάσει την παρουσία του Θεού, όταν ο Θεός φύγει, καθώς λέει βεβαίως «Η εγκατέλειπες των λαών των δικών σου», τότε το αποτέλεσμα είναι ο κοινός άνθρωπος θα υποκύπτει. Δεν μπορεί να σταθεί. Θα πέφτει. Θα υποκύπτει σε εξωτερικές καταστάσεις, σε εσωτερικές, θα χάνει τη δύναμή του, θα χάνει την αυτοπεποίθησή του, θα χρειάζεται φάρμακα. Ξέρετε, αδερφοί, όταν πηγαίνω, Θεέ μου, Θεός να με συγχωρέσει που σας το λέω αυτό, σε διάφορα συμβούλια μεγάλων ανθρώπων, τι βλέπω? Εκεί που κάθονται, κάνουν έτσι, βγάζουν ένα χαπάκι, κλακ, το βάζουν στο στόμα και πίνουν νερό. Βέβαια και εγώ το κάνω, αλλά για την πίεση.
Έχω πίεση και άμα είναι απογευματάκι πίνω μισό χαπάκι για να μην κατέβει. Αλλά αυτοί πίνουν ηρεμιστικά για να μπορούν να σταθούν, για να μπορούν να κινηθούν, για να μπορούν να μιλήσουν, για να μπορούν να διαπραγματευθούν. Ο κοινός άνθρωπος υποκύπτει. Πού υποκύπτει? Σε όλα. Μπορεί να σταθεί. Δεν έχει δύναμη. Ό,τι και να του πεις το αποδέχεται. Δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη αντίστασης. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να αντισταθείς? Μόνο ο χριστιανός μπορεί να αντισταθεί μέσα στον κόσμο αυτό. Και δεν είναι θέμα εγκράτειας. Και αυτό είναι, αλλά δεν είναι θέμα εγκράτειας, είναι θέμα δύναμης. Δεν έχει δύναμη ψυχής, δεν έχει δύναμη καρδιάς. Ξέρετε αδελφοί, ο χριστιανός που υποκύπτει και δεν μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό όταν μιλάμε για τον Χριστό τρέχουν τα μάτια μας. Μας κοιτάνε και μας λένε ψυχολογικό πρόβλημα θα έχεις. Έτσι βάζει άλλο αδερφό μου. Του ομολόγησε τον Ιησού Χριστό, έκλαιγε και του λέει πρέπει να σε κοιτάξει ένας ψυχολόγος. Τα μάτια σου λέει τρέχουνε. Όμως αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο χριστιανός που τρέχουν τα μάτια του στην παρουσία του Θεού, αυτός είναι λιοντάρι. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα του είναι ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Είναι λιοντάρι μέσα στον κόσμο αυτό. Προχωράει αντίθετα με το ρεύμα. Και δεν είναι λιοντάρι επειδή έχει μπράτσα και δύναμη, είναι λιοντάρι γιατί ο Χριστός είναι μαζί του. Ο κοινός άνθρωπος υποκύπτει, ο μεγάλος ταπεινώνεται, ο υπερήφανος, ο μεγάλος, ο αλαζόνας θα ταπεινωθεί τελικά. Γιατί στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Όμως έχει μια ωραία πρόταση ο Θεός για μας. Σύ όμως, για να το δούμε αυτό αδερφοί και να τελειώσουμε σήμερα. Την ωραία πρόταση μέσα σε αυτό το κόσμο. Τον κόσμο όπως είπαμε που έχει κάνει, έχει μπερδέψει τα πνευματικά. Τον κόσμο που ενδιαφέρεται να αυξήσει τη δύναμή του, τους θησαυρούς του και την εξουσία του. Τον κόσμο που λατρεύει είδωλα και προσκολάται σε είδωλα. Μέσα σε αυτό τον κόσμο, τον καθημερινό που ζούμε εμείς, υπάρχει μια πρόταση του Κυρίου για τα παιδιά του Θεού. Κοιτάξτε τι όμορφοι που είναι αδελφοί, και μην μου πείτε ότι δεν θα συγκλονιστεί η καρδιά μας. Σύ εισέλθε εις το βράχο. Αλληλούια. Στο βράχο της σωτηρίας σου. Μπες μέσα στο Χριστό. Στο βράχο τον αιώνιο. Εισέλθε. Μα τι έκφραση είναι αυτή, κυρία μου? Μπορεί κανείς άνθρωπος να εισέλθει στο βράχο? Ναι, αν ο βράχος είναι ο Χριστός. Μπες μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Μπες μέσα στο Χριστό. Μην κοιτάς δεξιά ή αριστερά τα είδωλα, τις δυνάμεις και το πλούτο των ανθρώπων, αλλά και τις πνευματικές ιδιότητες και δυνατότητες των ανθρώπων, των πλανημένων. Εσύ πρώτον εισέλθε εις το βράχο. Δεύτερον, κρύψου στο χώμα, ταπεινός. Ταπεινός έως εδάφους. Είναι δύο προτάσεις που συγκλονίζουν την καρδιά μας. Είναι δύο προτάσεις Κυρίου. Σύ εισέλθε μέσα στο Χριστό. Μπες μέσα στο Χριστό. Μπες μέσα στο Λόγο του Θεού. Μπες μέσα στην αλήθεια. Μπες μέσα στο φως. Και κρύψου. Και κρύψου πίσω από το σταυρό του Γολγοθά. Κρύψου με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Κυρίου. Γιατί? Δια των φόβων του Κυρίου. Ποιο είναι το κίνητρό σου? Ποιο θέλει ο Θεός να είναι το κίνητρό σου? Ο φόβος του Θεού. Μη λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο για το οποίο εσφραγίστηκα, με το οποίο εσφραγίστηκα για την ημέρα της απολυτρώσεώς μου. Για το φόβο του Κυρίου. Κρύψου. Θα έρθει ο δελεαστής, θα έρθει ο πανούργος, θα έρθει η κατάσταση και η μέρα η πονηρά να σε ξεγελάσει, να σου βάλει τρικλοποδιά.
Εσύ εισέλθε στο βράχο, κρύψου στο χώμα. Για το φόβο του Κυρίου των δυνάμεων, αλλά και για τη δόξα της μεγαλειότητος αυτού. Αλλά και για να δοξάζεται ο παντοδύναμος της ζωής σου. Όχι να φεύγει, να δοξάζεται και να μένει. Ο φόβος του Θεού και η δόξα του Θεού να είναι πάντοτε το κίνητρο στη ζωή μας, αδερφοί. Ο φόβος του Θεού, μη λυπήσουμε τον Κύριο που μας αγάπησε. Και η δόξα του Θεού να δοξάζεται, όχι να βλασφημείται, να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Αμήν, αδερφοί. Γιατί οι υπερήφανοι οφθαλμοί του ανθρώπου θα ταπεινωθούνε και η έπαρση των ανθρώπων θα υποκύψει, ο δε Κύριος μόνος θα υψωθεί εν τη ημέρα εκείνη. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί ο μόνος που θα υψωθεί την ημέρα εκείνη της κρίσης, τη δεδομένη από το Θεό, είναι ο Κύριος. Κάθε υπερήφανος οφθαλμός θα ταπεινωθεί και κάθε αλαζονία ανθρώπινη θα υποκύψει. Γι' αυτό, επειδή όλοι οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν και θα υποκύψουν, και μόνο ο Κύριος θα υψωθεί την ημέρα τη δεδομένη παρακυρίου, εμείς αδερφοί αγαπητοί, ας εισέλθουμε στο βράχο και ας κρυφτούμε στο χώμα. Ας εισέλθουμε στο βράχο και ας κρυφτούμε στο χώμα. Ωραία πρόταση. Μπες μέσα στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Μπες μέσα στο ταμείο σου. Εκεί θα συναντήσεις τον Πατέρα στον εν το κρυπτό. Και ο Θεός ο βλέπων εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Μπες μέσα στην εφέλη του Πνεύματος του Αγίου και ταπεινώσου. Ταπεινώσου, ταπεινά. Με επίγνωση ότι είσαι μικρός και ασήμαντος, ο λιγότερο του μηδενός, καθώς είναι γεγραμμένο κανένας άνθρωπος, ούτε κι εσύ, ούτε κι εγώ, δεν είναι άξιος λόγου στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Αμήν.